Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, η κουρδική οργάνωση Children of Fire ανέλαβε την ευθύνη για σώρια επιθέσεων που είχαν στόχο τρία εργοστάσια, τέσσερι χώρου εργασία και έναν αριθμό χυμάτων που ανήκουν σε Τούρκου φασίστε του ΑΚΠ, όπω αναφέρει η ίδια σε διάφορε πόλει. Δεν υποκληθήκαμε και δεν θα υποκύψουμε στον εχθρό ούτε στα βουνά ούτε στι πόλει, ανέφερε η κουρδική ανακοίνωση. Οι Κούρδοι ανέλαβαν την ευθύνη ότι υπηρπόλησαν την αποθήκη παραγωγή του εργοστασίου καλλιντικών Κανζούκ που ανήκει σε μέλη του ΑΚΕΠ στην Κωνσταντινούπολη στις 30 Οκτωβρίου. Πρόσθεσαν ότι πυρπόλησαν επίση το Macro Packaging Factory που ανήκει σε μέλη του ΑΚΕΠ στην Κωνσταντινούπολη στις 29 Οκτωβρίου και ένα άλλο εργοστάσιο δίπλα σε αυτό. Επιπλέον πυρπόλησαν ένα άλλο εργοστάσιο στην Μούγκλα στις 28 Οκτωβρίου καθώ και ορισμένα οχήματα που ανήκουν σε μέλη του MHP στην Κωνσταντινούπολη και την Αγκύρα στις 27 Οκτωβρίου. Υπάρχουν όμως σαφείς υπόνοιες για κάτι ακόμα πολύ μεγάλο που έλαβε χώρα χθες βράδυ στο Ακούγιου. Χθες είχαμε ένα περιστατικό ατυχήματος που καταγράφηκε στον πυρηνικό σταθμό στο Ακούγιου, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υποκατασκευή στη Μερσίνα στην Νότια Τουρκία. Επίσημα οι τουρκικές αρχές μίλησαν για μικρή φωτιά που ξέσπασε μετά από έκρηξη σε ηλεκτρικό μετασχηματιστή. Μόνο που η φωτιά, σύμφωνα με τι φωτογραφίε, ήταν μεγάλη, τόσο μεγάλη που προκάλεσε πανικό στην γύρω περιοχή, αφού ήταν ορατή από πολύ μακριά, ενώ ο μετασχηματιστή βρίσκονταν σε ημε χώρο, στο οποίο αν ήθελε κάποιο, είτε με ντρόουν είτε με άλλο τρόπο, μπορούσε να προκαλέσει φωτιά. Υπάρχουν λοιπόν βάσιμε υπόνοιε ότι οι Κούρδοι έβαλαν φωτιά στον υποσταθμό, στο υποκατασκευή εργοστάσιο, ενώ η φωτιά ξέσπασε σε ώρα μη εκτέλεσεω εργασιών ή οτιδήποτε άλλο ενισχύοντα τι υποψίε αυτέ, ό,τι και να δηλώνουν οι τουρκικέ αρχέ. Εδώ και πολλούς μήνες οι Κούρδοι έχουν ανακοινώσει και υλοποιούν κύμα επιθέσεων σε τουρκικές μεγαλοπόλεις, κάτι που έχουν παραδεχθεί τόσο η τουρκική αστυνομία όσο και οι μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν, καθορίστηκε ότι η κουρδική οργάνωση πραγματοποιεί εντυπωσιακέ δράσεις σε τουρκικές μετροπόλεις, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να ανυψώσει το ηθικό στα μέλη εντός Τουρκίας και να τραβήξει την προσοχή από άλλες περιοχές. Πρόκειται σαφώ για σχέδιο πρόκληση αντιπίνων των Κούρδων κατά τη τουρκική κυβέρνηση, η οποία δρέπει του καρπού των εμψυχρών δολοφονιών που υλοποιούν οι φιλοτουρκικοί τζιχαντιστέ στη Βόρεια Συρία. Ενώ νέε πληροφορίε φέρουν την Άγκυρα να φοβάται τρομερό κύμα επιθέσεων σε στρατιωτικέ μονάδε, ναυστάθμου και πολεμικά αεροδρόμια, καθώ και εργοστάσια τη τουρκική αμυντική βιομηχανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.